Δεν μιλάω. Περίμενα να έρθουν και άλλοι και κάνω τον καφέ μου. Γιατί θα κάνουμε συνταγή. Απογευματίνη. Κοιμήθηκα λίγο η αλήθεια είναι. Μετά από τόση σκορδαγιά και μπακαλιάρο, ξεράθηκα. Δεν ξέρω αν πάθηκε εσύ το ίδιο. Πω πω Παναγία μου, τι ωραίο ύπνο ήταν αυτό. Απογευματινό έτσι για power nap. Γεια σου από Κέρκυρα στην καλησπέρα στη Ήλαν. Ελένη Κασάκ, γεια σου. Γεια σας όλες παιδιά, γεια σας. Ελπίζω να κοιμηθήκατε κι εσείς λίγο τώρα το απογευματάκι. Εγώ κοιμήθηκα, ήταν τέλεια. Και τώρα για να ξυπνήσω, βέβαια το πράγμα που έχω να κάνω να πιω ένα καφέ, εδώ. Και να σας κάνω μια υπέροχη... Απειδικός καφές. Και να σας κάνω μια υπέροχη συνταγή. Θα κάνουμε χαλβά σιμιγδαλένιο. Θα σας δείξω πώς μπορείτε όλοι μα όλοι να φτιάξετε στο σπίτι χαλβά σιμιγδαλένιο. Άσχετα, άμα δεν έχετε φτιάξει ποτέ στη ζωή σας, είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Μπορείτε να φτιάξετε όλοι, 100%. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Είναι 1, 2, 3, 4. Ένα λάδι, 2 σιμιδάλι, 3 ζάχαρη και 4 νερό. Πώς σας φαίνεται? Είναι η πιο απλή συνταγή που υπάρχει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε μία κατσαρόλα και θα ρίξουμε μέσα το λάδι μας. Αυτό που εγώ κάνω πάντα στο σιμιδάλι είναι να μην βάζω γεμάτη την κούπα από λάδι. Δηλαδή βάζω περίπου 2 δάχτυλα λιγότερο από πάνω, εδώ περίπου, λάδι. Γιατί δεν θέλω να γίνει πάρα πολύ λιπαρός ο χαλβάς. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να βάλω μία κούπα λάδι μέσα στην κατσαρόλα, εδώ. Έτσι όπως είναι. Άρα θα βάλω σμιγδάλι. Εγώ χωρίζω το σμιγδάλι, βάζω μισό ψηλό και μισό χοντρό. Εσείς μπορείτε να βάλετε είτε μόνο ψηλό είτε μόνο χοντρό. Άμα θα βάλετε μόνο ένα από τα δύο, καλύτερα να βάλετε μόνο χοντρό. Οπότε εγώ βάζω και ψηλό και χοντρό, γιατί το ψηλό κάνει πιο συμπαγή το χαλβά μας. Το ψηλό, το χοντρό μας δίνει περισσότερο crunch. Οπότε θέλω μία κούπα σμιγδάλι χοντρό, εδώ. Πάει και αυτό στην άκρη. Μία κούπα σιμιγδάλι ψηλό. Εδώ. Και έχω μία κούπα λάδι, δύο κούπες σιμιγδάλι. Και πάμε πίσω, εδώ. Να πω την κατσαρόλα μου. Τέρμα το μάτι. Και μεταφέρομαστε όλοι στο άλλο μέρος της κουζίνας. Πω ένα μαλλί ωραίο. Άρα να μου πεις, όλοι σπίτι είμαστε κάπως έτσι. Θα πάρω μαζί και τα συμπράγκαλά μου εδώ πέρα, θα πάρω μαζί την κούπα μου. Γιατί ουσιαστικά όλη η συνταγή γίνεται με αυτή την κούπα. Εδώ, θα πάρω μαζί μου τη ζάχαρη. Και το νεράκι θα το χρειαστούμε στη συνέχεια. Τι άλλο θέλουμε? Μισό λεπτάκι, έρχομαι. Εδώ. Αχ! Γεια. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Λοιπόν, τώρα βάλαμε το λάδι μαζί με το σιμιγδάλι στην κατσαρόλα μας και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε και να ψήσουμε το σιμιγδάλι. Το μυστικό για να φτιάξουμε ένα χαλβά σιμιγδαλένιο είναι το σωστό ψήσιμο στο σιμιγδάλι. Και εδώ πέρα είναι που αλλάζουν και οι γεύσεις από το χαλβά. Δηλαδή, άμα θα δώσουμε αρκετό χρώμα στο σιμιγδάλι, θα πάρουμε πιο σκούρο, πιο έντονο, πιο αρωματικό χαλβά. Άμα δώσουμε λιγότερο χρώμα στο σιμιγδάλι, τότε ο χαλβάς μας θα έχει λιγότερα αρώματα. Όχι πως ήταν κακός. Απλά θα γίνει σε πολύ πιο λίγο χρόνο. Εμάς εδώ πέρα δεν μας ενδιαφέρει να γίνει ο χαλβάς σε λίγο χρόνο. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να γίνει γευστικός. Γιατί χρόνο έχουμε άπλετο όλοι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Οπότε ο χαλβάς είναι μια νηστίσιμη συνταγή, μια συνταγή πανεύκολη. Μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Και σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξετε χαλβά. Κάτσε να πάω αυτό εδώ. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ, είναι μια χαρά έτσι. Α, κύριος. Τέλεια. Λοιπόν, μετά από... Πού είναι ο καφές μου? Μετά από το power nap το απογευματινό, το πιο ωραίο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας είναι ένα χαλβά σιμιγδαλένιο. Ο χαλβάς γίνεται με υλικά που όλοι έχετε σπίτι, λίγο σιμιγδάλι έχετε, ζάχαρη έχετε, νερό έχετε, τι άλλο θέλει, λάδι έχετε, οπότε το κάνετε. Λοιπόν, και όση ώρα τώρα θα. Γιατί θα το πάω real time, θα με βαρεθείτε λίγο, γιατί θα μας πάρει ένα τέταρτο να φτιάξουμε το χαλβά, αλλά θέλω να το κάνω μαζί σας για να δείτε ακριβώς όπως γίνεται. Μέχρι να κάνουμε το χαλβά μας, τέρμα είναι φωτιά, τέρμα.
Πάμε να απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις που κάνετε εδώ πέρα. Σε τι θερμοκρασία λέει το μάτι? Το μάτι είναι full extra τέρμα. Δεν θα χωράμε να βγούμε από την πόρτα. Θα χωρέσουμε. Μην ανησυχείτε, θα χωρέσουμε. Μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό τον καιρό τρώτε πάρα πολύ σπιτικά. Αυτό το έχετε ξεχάσει. Μπορεί να τρώτε πολύ, αλλά τρώτε σπιτικά. Δεν ξέρω ποιοι κάναν τις μπάρες δημητριακών που κάναμε προχτές, αλλά οι μπάρες είναι συγκλονιστικές, είναι καταπληκτικές και πρέπει οπωσδήποτε να τις κάνετε. Άρχισε σιγά σιγά να σοτάρετε εδώ μέσα. Το καταλαβαίνετε κατευθείαν πώς σοτάρετε. Φτιάξαμε μαλλί, λέει. Καλά, έχω δει άπειρες φωτογραφίες που δείχνει πώς θα είναι οι γυναίκες μετά από την καραντίνα. Φανταστικές θα είναι. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα κομμωτήρια και τα μαγαζιά με τα νύχια μετά από το όλο θέμα. Νομίζω θα γίνει ένας ψιλοχαμός. Αλλά ισχύει και με τους άντρες αυτό. Και εμείς θέλουμε κούρεμα, θα πάμε όλοι για κούρεμα. Και τι άλλο θέλουμε εμείς? Άρα, εμείς δεν θέλουμε και πολλά. Λοιπόν, εγώ ανυπομονώ να ανοίξουν τα μαγαζάκια μου. Αλήθεια σας λέω. Ακούστε λίγο το θόρυβο που κάνει εδώ. Άρχισε να σοτάρεται εδώ πέρα. Άρχισε να γίνεται κάτι ωραίο. Μας αρέσει. Και αυτό που κάνουμε είναι ανακατεύουμε συνεχώς το σιμιδάλι μαζί με το λάδι. Δεν σταματάμε ποτέ το ανακάτεμα. Γιατί από τη μια στιγμή φαίνεται ότι δεν έχει πάρει χρώμα και από την άλλη στιγμή καίγεται επιφανειακά. Μόνο σε εκείνο το σημείο που καίγεται. Λοιπόν, τι λάδι βάζουμε? Μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε σπορέλαιο θέλετε. Μπορείτε να μοιράσετε το σπορέλαιο με λίγο βούτυρο σε περίπτωση που δεν νηστεύετε. Στέβια λέει. Με τη στέβια υπάρχει ένα μικρό θέμα. Και πρέπει έτσι να το λύσουμε τώρα που κάνουμε live. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να δώσει συνταγή για στέβια 100%. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω μία μάρκα στέβια, ας πούμε εδώ. Να μην δείξουμε ποια μάρκα είναι. Εντάξει. Επειδή τη στέβια συνήθως την μπασταρδεύουν μέσα με κάποιο άλλο γλυκαντικό για να μπορέσει να έχει όγκο. Ποτέ δεν υπάρχει καθαρή στέβια να αγοράσουμε. Η καθαρή στέβια έχει, σκεφτείτε, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ το κιλό, δηλαδή είναι κάτι πανάκριβο. Οπότε το μπασταρδεύουν με κάποιο άλλο γλυκαντικό, οπότε δεν μπορείς να δώσεις ποτέ μα ποτέ σωστή αναλογία για το πόσο πρέπει να βάλουν σε στέβια, γιατί δεν ξέρεις ποιο είναι το υλικό, η μάρκα που χρησιμοποιεί κάποιος. Οπότε άμα σας λένε μία κούπα στέβια ή μία κούπα το ένα, δεν ισχύει. Γιατί πάντα με πάντα εξαρτάται με τη μάρκα που χρησιμοποιείς. Οπότε πάντα με πάντα πειραματιζόμαστε και βλέπουμε τελικά τι πρέπει να κάνουμε. Ποια είναι η διαφορά το ψηλό με χοντρό σιμιδάλι? Το ένα είναι ψηλό και το άλλο είναι χοντρό. Ή ό,τι έχω κάνει από αυτά που μου έχεις δείξει είναι super, ευχαριστώ. Θα ήθελα να μάθω αντί για νερό αν μπορούμε να βάλουμε πορτοκαλάδα. Δεν μπορούμε να βάλουμε πορτοκαλάδα, θα βάλουμε όμως ξύσμα από πορτοκάλι. Οπότε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άμα βάλεις πορτοκαλάδα θα πιάσει κατευθείαν στον πάτο της κατσαρόλας, νομίζω. Βρεάκι, ό,τι συνταγή δίνεις γίνεται τέλεια. Ναι, ρε παιδιά, αφού βλέπετε, κάνω μαζί σας. Δεν θέλω να αποτύχετε. Να, εδώ το σιμιδάλι. Το σοτάρω εδώ μαζί σας. Να γίνει σωστή η συνταγή και να σας πω κάτι. Επειδή συνήθως αυτές τις συνταγές. Όπα, το γερουλάκι μου, μέσα εδώ. Επειδή συνήθως αυτές τις συνταγές είναι πάρα πολύ εύκολες, είναι καλό κίνητρο να βάλετε τον άντρα σας στην κουζίνα. Δηλαδή, όσες δεν έχετε βάλει ποτέ τον άντρα σας στην κουζίνα, είναι ευκαιρία να του βάλετε να κάνει χαλβά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πετύχει, θα νιώσει τόσο περήφανος. Που από εκεί και πέρα θα αρχίσει να κάνει συνταγές όλη την ώρα για εσάς. Πρέπει να το κάνετε. Hello from New York City. Hello there. Για την προφορά τη sexy! Αυτή τη σάγκη! Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη ερώτηση, τι λέει. Εγώ την είχα κάνει και μου είχε βγει όχι σταθερό να πω. Έσπαγε εύκολα. Γιατί βρεάκι μου? Γιατί δεν έψεις πολύ ώρα το χαλβά. Βλέπεις ότι εγώ του δίνω την ώρα που πρέπει να του δώσω. Κάτσε να βάλω και εδώ πέρα το βραστήρα μου να ζεστάνει το νερό. Γιατί το κόλπο για να κάνεις το χαλβέ στο μισό χρόνο είναι να χρησιμοποιήσεις ζεστό νερό αντί για κρύο. Άμα χρησιμοποιήσουμε κρύο νερό, τώρα ακούτε το βραστήρα. Κοίτα, μπράβο. Άμα χρησιμοποιήσεις κρύο νερό όταν το ρίξεις μέσα και πέσει η θερμοκρασία, αυτό που γίνεται είναι ο χαλβάς να πάρει πολύ περισσότερη ώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Εδώ ανακατεύω. Τέρμα είναι. Και βλέπετε πόσο υπομονετικό είμαι. Ο χαλβάς είναι ακόμα ξανθός. Δεν μου έχει πάρει το χρώμα που θέλω να πάρει. Ο χαλβάς πρέπει να ψηθεί. Και η φάση ποια είναι? Ότι όσο σουτάρουμε εδώ πέρα το χαλβά και όσο περισσότερο το ψήσουμε τώρα, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει στη συνέχεια. Δεν είναι ότι άμα ρίξουμε γρήγορα το νερό μαζί με τη ζάχαρη σε αυτό το σημείο, θα επιταχύνουμε την όλη διαδικασία και ο χαλβάς θα γίνει πιο γρήγορα. Όχι. Ο χαλβάς μετά θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα να με τη ζάχαρη και το νερό. Οπότε μην το κάνεις. Έβαλα 2 κούπες ζάχαρη, έγινε πιο καλό, αλλά δεν μου έπαιξε πολύ. Ναι, βέβαια, άμα αλλάζει τη συνταγή, λογικό είναι
να αλλάζει και το όλο πράγμα που γίνεται. Λοιπόν, ο μπακαλιάρος έγινε τέλειος. Ελπίζω να χρησιμοποιήσετε όλοι το μπακαλιάρο με μαγιά. Εγώ σας έδειξα το μπακαλιάρο σήμερα με baking powder, που είναι ο εύκολος τρόπος, αλλά σας είπα ότι η μαγιά όντως είναι κάτι συγκλονιστικό. Δεν υπάρχει, είναι η καλύτερη συνταγή που υπάρχει γενικά. Επειδή η μαγιά φουσκώνει το ζυμάρι από πριν, οπότε το ρίχνεις είναι φουσκωμένο. Ενώ baking powder δεν φουσκώνει το ζυμάρι από πριν και με το ρίξεις φουσκώνει μέσα. Οπότε έχει τεράστια διαφορά να φουσκώνει από πριν το κουρκούτι μας από μετά. Τι άλλο λέτε εδώ, κάνε μας καμιά συνταγή χωρίς ζάχαρη για όσους δεν μπορούμε να φάμε, αμέ. Θα κάνουμε. Προς το παρόν όμως πρέπει να καλύψουμε λίγο τις ανάγκες μας με ζάχαρη και θα δείξουμε και συνταγές για αυτούς που δεν μπορούν να φάνε χωρίς ζάχαρη. Άρχισε να παίρνει χρώμα εδώ. Δεν ξέρω αν μετράτε live σε πόση ώρα το κάνω, αλλά έχουμε τουλάχιστον 5 λεπτάκια εδώ πέρα και άρχισε ήδη να παίρνει χρώμα. Οπότε βλέπετε ότι και εσείς θα κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Θα δώσετε χρώμα, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Έχω τον καφέ μου εδώ. Κοιτάξτε. Μόλις ξύπνησα, οπότε δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Θα τελειώσω το καλβά μου σε ένα τέταρτο να το βάλω να κρυώνει και ουσιαστικά θα κάνετε και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, εγώ βάζω και ξηρούς καρπούς. Εννοείται στο χαλβά μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε. Τι κάνεις όλο αυτό το φαγητό? Το τρώω και το μοιράζω στους δίπλα μου. Αύριο τι θα μας φτιάξεις? Λοιπόν, αύριο το πρωί σκέφτομαι να αρχίσω να σας δείχνω κάποιες έτσι συνταγές για brunch. Δεν ξέρω. Γράψτε από κάτω τι θέλετε να δείτε από μένα αύριο να κάνουμε το πρωί στις 10. Γιατί όντως θέλω έτσι λίγο να φτιάξουμε περισσότερο πρωινό πραγματικό στο σπίτι, να μην τρώτε τυρόπιτες και έτοιμες και γενικά τέτοια. Έφτιαξα και εγώ ψωμί με το γιαούρτι και την πίρα, μπράβο. Έφτιαξε το banana bread, βγήκε τέλειο, αλλά σε 45 λεπτά άρπαξε λίγο. Έχει να κάνει με το φούρνο σου. Παιδιά, όλοι οι χρόνοι που δίνουμε είναι σχετικοί. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι εγώ όλες τις συνταγές που έχω βγάλει, τις έχω βάλει με το φούρνο μου στο κίτσελ, στο εργαστήριο. Που είναι πάλι σπιτικός, δεν δουλεύουμε σε επαγγελματικούς φούρνους για να σας δίνουμε πραγματικούς χρόνους καθώς δίνουμε τις συνταγές. Απλά τι γίνεται, ο φούρνος εδώ πέρα είναι πολύ πιο δυνατός στο σπίτι μου. Δεν ξέρω γιατί. Και εμένα το banana bread στα 45 λεπτάκια ήταν έτοιμο, αλλά στη συνταγή λέω 45 λεπτά με μία ώρα. Που σημαίνει ότι όντως ο χρόνος παίζει. Είναι αναλόγως κάθε φορά με τις κουζίνες που χρησιμοποιούμε, τα μάτια που χρησιμοποιούμε. Τώρα, ας πούμε, άμα ήμουν στο Kitchen Lab και είχα γκάζι, μπορεί να έχει ετοιμαστεί ήδη ο χαλβάς και να μην χρειαζόταν να περιμένω και να ανακατεύω τώρα τόση ώρα. Γιατί είναι διαφορετικοί εξοπλισμοί. Κάθε εξοπλισμό μας διαφέρει μεταξύ του. Οπότε, ναι, αυγά Benedict. Λοιπόν, σκεφτούμε την Κυριακή να σας κάνω croque madame. Οπότε τα αυγά Benedict θα σας αφήσουμε στην άκρη. Ή να σας κάνω αυγά Benedict την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή είναι πιο brunch. Συνταγές με λίγα λιπαρά κάνε, γιατί δεν μας βλέπω έξω το καλοκαίρι. Μια χαρά θα βγει το καλοκαίρι. Μια χαρά θα βγούμε όλοι. Θα τελειώσει γρήγορα αυτό που γίνεται. Και κοιτάξτε εδώ. Καθώς ανακατεύω, άρχισε να παίρνει χρώμα. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει φουσκώσει, το βλέπετε. Φουσκώνει και απλώνει. Ενώ ήταν πριν συμπαγή το ολομίγμα, τώρα καθώς άρχισε να ψήνεται, αρχίζει και γίνεται σαν λάβα. Απλώνει. Καθώς το ζεσταίνω, απλώνει. Και θα αφήσω λίγο ακόμα να ψηθεί. Συγγνώμη που σας πρίζω, σας είπα θα σας πάρει κανένα τέταρτο αυτό το live, γιατί θέλω όντως να κάνω τη συνταγή και να την κάνετε κι εσείς και να σας βγει. Και όπως βλέπετε, ανακατεύω όλη την ώρα. Δεν σταματάω να ανακατεύω. Όσο ανακατεύω, τόσο περισσότερο το κάνω χρυσαφένιο. Άμα δεν το ανακατέψω, το κάνω μαύρο. Λοιπόν, να μας φτιάξει εκείνα τα τέλεια pancake με την πραλίνα που έχει στο Kitchen Lab. Τα έχω φτιάξει τα pancake. Τα pancake που έχω στο Kitchen Lab είναι ακριβώς τα ίδια με τα pancake που σας είχα δείξει στις προάλλες και είχα ρίξει από πάνω μέλι. Απλά στο Kitchen Lab ρίχνω πραλίνα. Πριν από λίγο έφτιαξε το χαλβά σου, κοντεύουμε να το φάμε. Θα σας κάνω και χαλβά σαπουνέ, ναι, άμα έχουμε χρόνο, άμα έχουμε μέρες. Μακάρι να μην έχουμε, να τελειώσει γρήγορα αυτό. Αλλά άμα κάτσουμε πολύ καιρό εδώ, μάλλον θα σας κάνω και χαλβά σαπουνέ. Δηλαδή το χαλβά το φαρσάλων που λέμε, αυτό να τον. Ναι, για να δείτε πώς γίνεται. Κοιτάξτε εδώ, το μείγμα απλώνει όλη την ώρα. Και καθώς ανακατεύω, βλέπω ότι παίρνει χρώμα. Λίγο ακόμα. Α, τώρα άρχισε να παίρνει πραγματικό χρώμα. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ. Λίγο ακόμα. Άλλο ένα λεπτάκι θα το δώσουμε χρώμα. Άλλο ένα λεπτάκι, όχι παραπάνω. Και σε ένα λεπτάκι θα είναι έτοιμο. Κάνε μας κάτι για τα παιδιά να μαγειρεύουμε όλοι μαζί. Βαρέθηκαν όλοι μέσα. Άπειρες συνταγές στο ίντερνετ, στο κανάλι μου στο YouTube. Ελπίζω να έχετε κάνει subscribe. Και στο site μας. Πάρτε κάτι κουλουράκια.
Πάτε, κάντε ζαχαροπλαστική. Γενικά τα παιδιά αρέσουν πάρα πολύ να πλάθουν πράγματα και να ψήνουν πράγματα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε. Κοιτάξτε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι άρχισε να αλλάζει το χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Καθώς γυρνάω από κάτω, φαίνεται ότι το κάτω μέρος έχει πιάσει λίγο. Το βλέπετε. Δεν μου βοηθάει καθόλου ο φωτισμός. Αλλά ουσιαστικά είναι το σημείο που άρχισε ο χαλβάς μου τώρα να σκουραίνει. Θέλω να σκουρίνει ο χαλβάς μου. Όσο πιο σκούρος μου βγει τώρα, τόσο πιο νόστιμο θα βγει στο τέλος. Και όσο πιο πολύ τον σοτάρουμε τώρα, να θυμάστε, τόσο περισσότερο θα βγάλει αρώματα από ξηρούς καρπούς. Το σμιρδάλι είναι ένα φανταστικό υλικό. Όταν το συμπεριφερθούμε λίγο διαφορετικά και το σοτάρουμε, γίνεται ξηρός καρπός. Βγάζει λίγο φουντούκι, λίγο κάσιους, λίγο αμύγδαλο. Βγάζει όλα αυτά τα υπέροχα καλούδια. Και το μόνο που χρειάζεται να το κάνουμε είναι να το σοτάρουμε. Και νομίζω πως το σιμιδάλι μου είναι έτοιμο. Χρυσαφένιο. Κοιτάξτε εδώ πως ήταν το χρώμα. Για να καταλάβετε πως ήταν το χρώμα πριν και πως είναι το χρώμα τώρα. Το βλέπετε. Οπα, εδώ. Εδώ είναι μετά και εδώ πέρα ήταν πριν. Ήταν ολόλευκο και έχει γίνει χρυσαφένιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει το χρώμα και από τέτοιο να γίνει σκούρο. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Ένα τελευταίο ανακάτεμα έχει σκουρίνει. Και είπαμε, μία κούπα λάδι, δύο κούπες σιμιδάλι, τρεις κούπες ζάχαρη, μία. Όπα. Δεν βολεύει πάρα πολύ έτσι όπως το έκανα. Δύο. Μία ζάχαρη, δύο ζάχαρη, τρεις ζάχαρη. Εδώ, ανακατεύω. Να μην μου καεί το μείγμα, εδώ. Και μόλις ρίξω μέσα και τη ζάχαρη. Μία κούπα λάδι, δύο κούπες σιμιδάλι, τρεις κούπες ζάχαρη και το τελευταίο συστατικό, νερό. Τέσσερις κούπες νερό. Μία, κοιτάξτε που το ρίχνω καυτό. Άμα το ρίξουμε καυτό, θα μειώσουμε κατά πολύ το χρόνο που θα πάρει να γίνει ο χαλβάς, γιατί θα γίνει μπαμ μπαμ. Τρεις νερό. Τέσσερις. Αυτό ήταν. Για πείτε μου τώρα, ούτε χρειάζεται να καθαρίσω την κούπα μου, γιατί την καθαρίζω καυτό το νερό. Οπότε, όλη η συνταγή χρειάστηκε μόλις μία κατσαρόλα για να γίνει. Βάλτε τον άντρα σας τώρα, σηκώστε τον από τον καναπέ, εκεί πέρα που κάθετε και πείτε του σήκω reality μέσα στην κουζίνα να μου κάνεις χαλβά. Θα νευριάσει εκείνη τη στιγμή, θα σας κοιτάξει λίγο παράξενα, θα στραβοκοιτάξει και θα πει τι έπαθες, το είπε ο Άκης θα πεις. Εκείνη την ώρα θα φάω το βρίσιμο εγώ, που εντάξει το έχω φάει άπειρες φορές, νομίζω, από τους άντρες σας. Και άμα είστε άντρας, κάντε το αντίθετο. Σηκώστε τη γυναίκα σας που κάθεται όλη την ώρα στον καναπέ και πείτε την σήκω πάνω τώρα, θα σου πει πού να πάω. Πήγαινε στην κουζίνα να μου κάνεις ένα χαλβά και θα σου πει χαλβάς εσύ ρε. Εκείνη την ώρα πρέπει να πατήσετε πόδι και να της πείτε ότι θα μου κάνεις το χαλβά γιατί αλλιώς χωρίζουμε. Χρησιμοποιήστε αυτό το επιχείρημα, πιάνει πάντα. Κατά πάσα πιθανότητα θα σας πει σήκω φύγε έξω, που δεν μπορείτε να φύγετε γιατί υπάρχει καραντίνα, το ξέρει. Οπότε ξέρει ότι σας έχει δεσμευμένο μέσα στο σπίτι, δεν μπορείτε να κουνηθείτε καθόλου και θα σας κάνει τη ζωή δύσκολη. Που ελπίζω να μην είστε την κάνει ήδη. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος, 8.500 έχουμε στο Facebook. Γιατί θα με κάψει. Εδώ. Χαμηλώνουμε και ανακατεύουμε. Χαμηλώνουμε και ανακατεύουμε. Σε 3 λεπτά από τώρα ο χαλβάς θα έχει πήξει. Τα έχει γίνει. Έλα, Παναγία μου, μην πιτσιλά, σου λέω. Και δεν ξέρω ποιος είπε ότι ο χαλβάς του πήρε να γίνει. Βγήκε αραιός. Αλλά άμα το βγάλουμε το χαλβά σε αυτό το σημείο, καταλαβαίνετε πως ο χαλβάς δεν είναι έτοιμος, οπότε θα είναι άψητος. Θέλω να καθαρίσω εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Και βλέπετε εδώ, κάνει. Έτσι ακριβώς κάνει ο χαλβάς. Αυτό θέλουμε να κάνει ο χαλβάς γενικά. Θέλουμε να κάνει. Και κοιτάξτε εδώ. Εκεί πέρα που έμοιαζε ότι ήταν νερό, άρχισε ήδη να πίζει. Χρησιμοποιήστε ζεστό νεράκι, πιστέψτε με. Θα μειώσει το χρόνο στο μισό τουλάχιστον. Άμα χρησιμοποιούσα κρύο νερό, τώρα θα έρθει με τη θερμοκρασία από όλο το μείγμα. Μέχρι που να αρχίζει να βράζει, θα έπαιρνε ώρα. Τα έκανε πάρα πολύ ωραία.
θα έκανε χαμό μες στην κουζίνα ή γενικά δεν θα έβγαινε ωραίο. Κοιτάξτε εδώ, άρχισε να πίζει. Τώρα, σε αυτό το σημείο που άρχισε να πίζει, ήρθε η ώρα να προσθέσω τα αρωματικά μου. Γιατί όσο είναι ο χαλβάς ζεστός και αρχίζει βράζει την κατσαρόλα, θέλω τα αρωματικά να ζωντανέψουν. Άμα τα έχετε πολύ καιρό στο ράφι, θέλουν γενικά να τα δώσουμε μία ζωή. Οπότε, έχω εδώ κανέλα, γαρίφαλο, σύστρα, γαρίφαλο, κανέλα. Ανακατεύουμε. Τώρα σε αυτό το σημείο είναι αδύνατο να σας αρπάξει ο χαλβάς. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο χαλβάς σε αυτό το σημείο να σας αρπάξει και να καεί. Πρέπει να έχετε κάνει όλα λάθος. Γενικά δεν γίνεται να αρπάξει ο χαλβάς. Μόνο στην αρχή χρειάζεστε μαζί με το λάδι. Κοιτάξτε εδώ. Άρχισε να πίζει και άρχισε να πίζει σε σημείο που ακόμα και τώρα να το βγάλετε ο χαλβάς σας θα σφίξει και θα μια χαρά θα δουλέψει πάνω στη φόρμα. Οπότε λίγο γαρίφαλο. Και όταν λέω λίγο, εννοώ λίγο. Μην βάλετε πολύ γαρίφαλο γιατί θα πικρίσει. Βάζω περίπου 1/4 κουταλάκι του γλυκού και βάζω περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Και αυτά είναι σχετικά γιατί πάντα με πάντα αρωματικό με αρωματικό παίζει. Υπάρχει περίπτωση να ανοίξουμε, να πάρουμε μια κανέλα κάτω από την Αθήνα, από το Παχάρ, ας πούμε, και να χρειάζεται να ρίξουμε 1/4 κουταλάκι του γλυκού. Και υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ένα σακουλάκι κανέλας που να ρίχνουμε και να μην πιάνει ποτέ. Οπότε γενικά η κανέλα και η ζάχαρη είναι σχετική, η κανέλα και τα μυρωδικά είναι σχετικά. Κοιτάξτε εδώ τι φανταστικό που γίνει. Υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Και θα ρίξουμε και το πορτοκάλι μας μέσα. Εδώ. Έχω 3 συνταγές, 4 με χαλβά. Έχω σοκολάτας βανίλια χαλβά. Έχω χαλβά με ολόκληρο πορτοκάλι μέσα βρασμένο. Έχω το κλασικό χαλβά που κάνουμε τώρα. Έχω άπειρες συνταγές με χαλβά. Δοκιμάστε τες. Σε αυτό το σημείο, άμα βάλετε μία κουταλιά της σούπας κακάο μέσα, κακάο, θα έχετε ένα χαλβά σοκολατένιο. Το λέω για οικονομία. Μπορείτε να βάλετε και σοκολάτα κανονική. Αλλά δοκιμάστε για πρώτη φορά να φτιάξετε ένα χαλβά απλό, έτσι όπως το κάνω και εγώ. Ξύσμα πορτοκάλι, κανέλα, γαρίφαλο, λίγο ακόμα ανακάτεμα. Και κοιτάξτε εδώ, ο χαλβάς έπαιξε. Αυτό ήταν. Εδώ είναι. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα και όπως σας είπα, θέλω να ρίχνω τα μυρωδικά να έχει τουλάχιστον 1-2 λεπτάκια ακόμα η κατσαρόλα πάνω στη φωτιά για να προλάβουν τα αρωματικά να ζωντανέψουν, να γίνουν ωραία, να γίνουν σεξι, να βγάλουν αρώματα. Κοιτάξτε τι ωραίος και σκούρος που έχει βγει ο χαλβάς μου. Το βλέπετε. Έτσι πρέπει να βγει και εσάς ο χαλβάς. Λοιπόν, βγάζω από τη φωτιά ή μάλλον όχι πριν βγάλω από τη φωτιά, να ρίξω μέσα και το ξηρό καρπό. Εγώ θα ρίξω αμύγδαλα καμπουρτισμένα. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε ή μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα άμα δεν έχετε ξύλους καρπούς. Δεν χρειάζεται να βάλετε ξύλους καρπούς άμα δεν έχετε. Έχουμε συνηθίσει βέβαια το χαλβά να το τρώμε με αμυγδαλάκι. Δίνουμε και εδώ πέρα το αμύγδαλο ένα τελευταίο ανακάτεμα. Γιατί το αμύγδαλο έχει αρκετά λιπαρά μέσα. Και αυτό που θέλουμε είναι τα λιπαρά από το αμύγδαλο να μαλακώσουν. Να βγάλουν αυτά τα έλαια που υπάρχουν μέσα στο χαλβά μας. Άμα ρίξουμε κρύα τα μύδαλα και τα αφήσουμε, γενικά δεν θα δέσουν τόσο καλά όσο άμα τα ζεστάνουμε λίγο μέσα στο μείγμα. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είμαστε. Αυτό ήταν. Έτοιμοι. Μεταφερόμαστε. Πόση ώρα μας πήρε να κάνουμε το χαλβά? Για πείτε. Πόση ώρα κάνω live τώρα αυτή τη στιγμή? Μπορείτε να μου πείτε κάποιος γιατί δεν μπορώ να δω εγώ. Πείτε μου λίγο πόση ώρα. Λοιπόν, μεταφέρομαι. Εδώ. Σβήνω το μάτι. Και έχω μία φόρμα. Μπορείτε να βάλετε είτε ατομικά. Αυτό που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ σας, είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι να φάτε το χαλβά και να το σερβίρετε ζεστό. Είδατε πόση ώρα έκαναμε να το φτιάξουμε. Άμα έτσι όπως είναι το σερβίρετε ζεστό, κατευθείαν τρώγεται και είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, κοιτάξτε χρώμα που έχει ο χαλβάς. Άμα δεν πάρετε αυτό το χρώμα στο χαλβά, σημαίνει πως δεν έχετε καβουρδίσει σωστά τους αμυγδάλες στην αρχή. Πόση ώρα γράφω, κάποιος θα μου πει. Εδώ. Πόση ώρα γράφω. Εδώ. Τώρα.
Με το που πάρω το χαλβά, χτυπάω, να μπορέσει να κάτσει. Γενικά αυτό που κάνουμε είναι πάντα να πατάμε λίγο το χαλβά, να μπορέσει να καλύψει όλες τις εσοχές από τη φόρμα που βάζουμε. Δεν υπάρχει. Αυτό το γλυκό δεν υπάρχει, το πόσο νόστιμο είναι και σε πόση ώρα γίνεται. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο αρχίζει να τρως και δεν μπορεί να σταματήσεις. Πούμε ο καφές μου. Ο καφές είναι εδώ. Το υπόλοιπο που έχει μείνει, βέβαια. Εμένα ο χαλβάς μου αρέσει πάρα πολύ ζεστός, εδώ, έτσι όπως είναι. Τύπου σάρι ζόγαλο, εδώ. Και άμα δεν έχετε κάνει σωστά το χαλβά, κοιτάξτε, δεν χρειάζεται καν να πλένει την κατσαρόλα. Όλο φεύγει μόνο του. Πάει αυτό στην άκρη. Αλλά αυτή η συνταγή που έκανε ήταν καταπληκτική, γιατί πρωί έπλαινα 3 τέταρτα με το μπακαλιάρο κουρκούτι, γιατί εγώ για να σας δείξω όλα τα υλικά πρέπει να βάλω σε μπολάκια, οπότε μετά μου παίρνει 10 ώρες για να το στήσω. Αυτό θέλει ώρα για να κρυώσει, απλά υπάρχει περίπτωση να ξεφορμαριστεί και τώρα άμα το κάνω, υπάρχει περίπτωση, αλλά θα δοκιμάσω και αν αποτύχω απέτυχα, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω πόσο συγκλονιστικό είναι ο χαλβάς μου εδώ. Δεν υπάρχει. Λίγο κανελίτσα. Και είμαι σίγουρος ότι όλη σήμερα θα φτιάξετε χαλβά. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω, εντάξει. Το γνωρίζετε και εσείς ότι ζεστός είναι πιο ωραίος από κρύος. Εμένα μου αρέσει ζεστός πιο πολύ από κρύος. Η κατσαρόλα είναι από το ισόπνο που ρωτάτε. Αύριο του μενού είχε, δεν ξέρω, το μου να μου πείτε. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Κάτσε, ήδη έχει πήξει. Ήδη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα την κάνετε σωστά τη συνταγή, για να βάλετε ζεστό νεράκι, άμα στάρετε σωστά το σμιγδάλι, ο χρόνος για να σας γίνει ο χαλβάς είναι ο πραγματικός χρόνος που δείξαμε τώρα. Είναι live, δεν έκλεψα κάτι. Μαζί ξεκίνησα με κρύα κατσαρόλα από εδώ και πήγαμε μαζί και φτιάξαμε το χαλβά. Για να δω. Αδοκιμάσου. Αν και δεν νομίζω να γίνεται. Δεν νομίζω να γίνεται. Αλλά θα το δοκιμάσω. Δεν πειράζει. Καίει. Καίει. Να. Εδώ είμαστε. Καλά, Πετρετζίκης. Εγγύης. Ακόμα και ο χαλβάς ξεφορμαρίστηκε κατευθείαν μου. Περιμένετε 10 ώρες. Να κρυώσει ο χαλβάς. Άμα ο χαλβάς γίνει σωστά, δεν χρειάζεται ούτε να τον αφήσετε να κρυώσει, ξεφρωμαρίζεται κατευθείαν, το είδατε. Οπότε, Πετρετζίκη εγγύηση, το ξαναλέω. Άμα κάνετε τη συνταγή, είναι σίγουρο πως θα πετύχετε. Τώρα θα φάω το χαλβά μου, θα πιω τον καφέ μου, πούντος. Καφέ μου. Εδώ. Περιμένω να κάνετε χαλβά, να μου στείλετε στο social media. Να απαντήσω κανένα δυο ερωτήσεις ακόμα στο Facebook. Εγώ τον κάνω με αλεύρι. Εμένα δεν μου αρέσει με αλεύρι. Κρίμα που δεν σε έχουμε γείτονα. Θα παραλάμβανα. Ναι, παιδιά, ελάτε. Αγία Παρασκευή μένω. Οπότε όποιος θέλει έρχεται. Ρεσιάκι, γιατί έγινε σκληρό το κουρκούτι σήμερα? Γιατί μάλλον δεν ακολούθησε τη συνταγή μου. Εγώ το τρώω παγωμένο, όχι ζεστό. Μπορούμε να το φάμε και παγωμένο. Πόσο νερό και ζάχαρη? Η συνταγή είναι αναλυτικά τώρα. Με το που μπείτε στο Facebook, έχουν ανεβάσει τα κορίτσια τα links από τις συνταγές για να μπορέσετε να τα δείτε. Η παντόφλα, τι νούμερο είναι? 47. Μην πιείς πάλι κρέμα γάλακτος, δεν θα πιω. Κυρνάς στην πολυκατοικία μετά, κανείς δεν μου μιλάει. Μπράβο σου Άκη, τέλειος, εγγύηση όπως λες. Άκη, ο άντρας μου σε ευχαριστεί πολύ για τον μπακαλιάρο, τέλειος. Λοιπόν, χαλβάς, σε χρόνο μηδέν, φιλάκια πολλά, ραντεβού το πρωί για πρωινό. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα, μπορεί να αλλάξει, αλλά λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, φιλάκια, τερματισμός.
Τερματισμός.